Θα διαβάσουμε τεσσάλιο. Όχι, κύριε Παντεργιώργη, θα πάμε κάτω. Πάμε στο κύκλο Παλαιό Παντεργερμανό. Στο Άγιο, θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Πρώτα να κάνουμε αυτή τη τηλεφωνία. Ελάτε τα βουλόγια. Ναι, απειλήστε βουλόγια. Δεν χρειάζεται βουλόγια, θα τα πάμε εκεί μπροστά στο λάδο, που δεν χρειάζεται. Έτσι. Αφήστε τα. Πού να χρησιμοποιήσω το μέλλον. Ευχαριστώ. Σήμερα, 18 Πέμπτου 2013, εορτάσαμε τον Άγιο Παύλο Νεομάρτυρα των Αξερανίας. Σήμερα οι φίλοι του Τάμματος του Έθνους και του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, αποτείοντες δώρο τιμής και ύστερα από έγκριση του Πανεσολογιωτάτου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Κυρίου Κυρίου Ευσεβίου Ισπανού, τοποθετούμε μαρμάρινη στήλη με επίχρυσα γράμματα. Αθάνατοι μάρτυρες ήρωες του 21, το τάμα σας είναι και δικό μας, για του Χριστού την πίστη την Αγίαν και της πατρίδος την ελευθερίαν. Σωματείων οι φίλοι του τάματος του έθνους, Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, εν Αγία Λαύρα τη 18 Μαΐου 2013. Σήμερα επαναλαμβάνουμε για να φτάσει παντού την στρατηγική του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Το τάμα εκείνου είναι και δικό μας. Εδώ ευλογήθησαν τα ιερά όπλα για την πατρίδα και την ελευθερία. Δίπλα μας νικήθηκε ο Ιμπραήμ χωρίς εχάρη στον αγώνα την πίστη και τη στρατηγική όσων υπερασπίστησαν το Μέγα Σπήλαιο. Μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα αναπαύονται οι εκατοντάδες νεκροί Καλαβριτινοί από τις ομαδικές εκτελέσεις των Ναζί. Εδώ είναι όρος ηρώων, ωραίων τόπων και ισχυρών συμβολισμών. Αρχίζουμε από εδώ το τάμα του έθνους. Η νέα εθνική πανηγυρισία αρχίζει με το θεμέλιο γήθο και την έναρξη των έργων για το τάμα του έθνους. Ποιος θα είναι ο νέος εθνογέφης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε κάθε τόπο για να περικυκλώσουμε ειρηνικά κάθε εξουσία, να δώσουμε χώρο για ένα μέγιστο περίβλεπτο ναό του Σωτήρας Χριστού του Ελευθερωτού. Ξεκινάμε από εδώ την υπεράσπιση των ορεινών και άλλων λησμονημένων περιοχών της χώρας. Αν θέλετε να βοηθήσετε, είστε όλοι λίγοι ανευπρόσδεκτοι. Οι αγώνες είναι ιεροί. Ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας τον Σεβασμιότατό μας που κατενόησε τις απόψεις μας για τις ορεινές περιοχές και μας έδωσε ανάλογη επιστολή επιβεβαίωσης για να αρχίσουμε. Φέραμε το φυτόν αρώνια εδώ, ευδοκιμή παντού. Θα πάρουμε με την άδεια των αρμοδίων καταβολάδες από το κλίμα του Παυσανία, από το Παγκράτη Καλαβρίτων, για να δυσφυτεύσουμε στον περιβάλλοντο χώρο του τάματος του έθνους εν Αθήνες, γιατί έχει ιστορία 3.000 ετών. Αυτό θεωρούμε ως μέγιστο συμβολισμό συναντήσεως της αληθινής αμπέλου του Σωτήρος Χριστού με την αρχαιότατη ελληνική άμπελο που διαθέτουμε από τη γη των μαρτύρων και των ηρώων όλης της ελληνικής ιστορίας και του 1821. Ελάτε βοηθήστε, μπορούμε να πετύχουμε πολλά αν απαντώνται ενεργά σε ερωτήματα σωστά, μη αναμένοντες αρμοδίους. Με αγάπη, διάλογο, αποφασιστικότητα. Έχουμε όνειρα. Εσείς νέοι και νέες πρέπει να έχετε περισσότερα. Αγαπήστε την Ελλάδα. Συνεργαστείτε και πραγματοποιήστε τα οράματά σας με σχέδιο, σύνεση, εργατικότητα, φαντασία, πρωτοβουλίες. Αν θεωρείτε ότι οι συμβουλές αυτές σας χρειάζονται, στείλτε μας σκέψεις και σοφά ερωτήματα. Η ορεινή περιοχή Καλαβρίτων μπορεί να γίνει η πρώτη περιοχή Ευρώπης και Μεσογείου σε λίγα χρόνια χωρίς ανέργους και αστέγους, αρκεί να πιστέψουμε όλοι στην συνεργασία ανθρώπων και γενεών. Εμείς μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές και φως Χριστού φαίνει πάσιν. Χαρά μας η πρόοδος όλων. Γρηγορείτε, τα καλάβρητα μπορούν να γίνουν το
και μελίβρυτα, καλαβριτινό, ειδίποτο από βότανα και μέλη καλαβρίτων. Μπορούμε μαζί με το Δήμο και τη Μητρόπολη να το καθιερώσουμε σε ενιαίο φορέα ύστερα από διάλογο. Αυτό ως πρώτο βήμα. Μάθετε και διαλέξετε ως άξιοι καλαβριτινοί και φίλοι των καλαβρίτων τη στρατηγική του μεγάλου σπηλαίου. Αρκεί εν αριστεύειν και λακωνίζειν στη φιλοσοφήν. Όσοι συμφωνείτε, προσέλθετε. Σήμερα το αναγγέλουμε. Ελάτε με αγάπη για τον τόπο και τον συνάνθρωπο. Και επιτρέψατε μου να κλείσω με την συμβουλή του εθνικού μας ποιητού Κωστή Παλαμά στη νεολαία μας 1η Νοεμβρίου 1940. Αυτό τον λόγον θα σας πω, δεν έχω άλλον κανένα, μεθύστε με τα θάνατο κρασί 21. Αμήν. Αμήν. Μαζί με κάποιον άλλο να κρατήσουμε την πλάκα για μια μυστική φωτογραφία. Ποιος θα έρθει? Έλατε, αγγεγούμενα. Ελάτε, και ο κύριος Δαλτσιώτης δίπλα και ο κύριος Κοσμάς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγγεγούμενα. Ευχόμεθα να συνετίζει η πλάκα αυτή όλους μας, ιδιαίτερως στη νεολαία, και να το διαδίδουμε παντού, διότι οι Μεσσίνοι δυστυχώς πήγανε κάτω και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο και τα λοιπά και λένε παραμύθια η Άγια Λαύρα, ο παλαιόν πατρός Γερμανός και 25 Μαρτίου. Μα αυτή είναι μια συμβολική ημέρα. Έγινε το Αγίου Αλεξίου επίθεσης, έγινε το σε πολλά άλλα μέρη νωρίτερα, αργότερα, όπως και τα Χριστούγεννα, δεν είναι 25 Δεκεμβρίου που γεννήθηκε ο Χριστός μας, αλλά η Εκκλησία το όρισε 25 Δεκεμβρίου για να καλύψει κάτι άλλο. Και συμβολισμός είναι τώρα για την, να είναι διπλή γιορτή μεγάλη, μισή της Ελευθερίας και του Χριστουγέννη, που λέγεται το λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει, γιατί το πήραν τώρα αυτά που λέγανε οι Μεσσίνοι κάτω με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον αρχιεπίσκοπό μας και τα λοιπά, και οι μαρξιστές τώρα το κάνανε φεϊβολάν και το δίνανε φυλάδια έξω από τα σχολεία. Παραμύθια, Γεια Λαύρα. Δεν είναι παραμύθια, είναι αλήθεια. Είναι τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Και στη Μεσσίνια φυσικά έγιναν το ξεσηκωμή, την 19η, την 20η και τα λοιπά, αλλά 25 Μαρτίου είναι συμβολικός. Τώρα είσαι η πατρίδα. 1838. Και πολέμησε η Καλαμάτα. Πολέμησαν και αυτοί. Όχι. Αλλά την κατέλαβανε. Παππούλοι μου. Χωρίς πόλεμο. Κάνανε κάτι και αυτοί. Αλλά να μην είμαστε εδώ. Αλλά όχι και ότι είναι απάτη η Αγία Λαύρα και τα λοιπά. Από το ένα εξτρέμ θα μου φτάσουμε στο άλλο. Την καταλάβανε. Καλώς ή κακώς δεν εκείθηκε πολύ αίμα εκεί πέρα. Εδώ εκείθηκε αίμα. Και αυτοί αγωνιστήκανε. Όλοι οι αγνοί Έλληνες αγωνιστήκανε, αλλά όχι ότι είναι παραμύθια αυτά και απάτες. Αν είναι προκειμένου να συμπληρώσω, καλό θα ήταν να μην διακατεχόμαστε από το τοπικιστικό πνεύμα. Θεωρώ ότι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε όλοι μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους Καλαμαθιανούς. Λοιπόν, τα ιστορικά γεγονότα είναι αναμφισβήτητα. Η ιστορία έχει μιλήσει για αυτό το σύμπαν, έτσι. Αφού και οι Τούρκοι το παραδέχονται ότι τα καλαβριτοχώρια πρωτοστάτησαν. Πολλοί μπορεί να έρθουν και πέτα και αυτό είναι απειγόνη σαν τον Γρηγόριο τον 560 το 1721 στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή ήταν από την Ορμή. Διότι γνώριζε αγεριγούμενα τα προεπαραγωγικά γεγονότα που ήταν γένοντο στην περιοχή του Καλαβρί. Ξεχνάτε και δεν τα απεκρέψει στην πίτη. Υπάρχει μάλιστα και ένα σύνδεσμο με τον Άγιο Γρηγόριο τον 560.
ο ανιψιός του, ο παλαιόπατρος Γερμανός. Ο παλαιόπατρος Γερμανός κατάγονταν από το ίδιο χωριό που κατάγονταν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Τέμης. Λοιπόν, σημαίνει ότι σίγουρα 100% ήταν μεσουμένος στα μυστικά της τουρκικής εφορίας και ο ΜΕΤ και ο ΤΕΜ. Και επομένως, όταν εξέσπασε η ελληνική επανάσταση επίσημα από την περιοχή των Καραβλήτων, το τιμονί μας συγκεκριμένα, το νέο διαδόθηκε τόσο γρήγορα που έφτασε γρήγορα στην Κωνσταντινούπολη. Φανταστείτε λοιπόν ότι για να φτάσει μια είδηση στην Κωνσταντινούπολη από το νοτιότερο άκρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν ο Μοντιάς, πρέπει να περάσει πολύ χρονικό διάστημα, αλλά αυτό όμως το νέο έφτασε. Άρα, επομένως, το νέο ήταν πραγματικότητα. Δεν ήταν φανταστικό. Οι Τούρκοι δεν θα απαγχώνιζαν τον Πατριάρχη αν δεν ήξεραν ότι συνέβη κάτι όντως στην περιοχή. Τα γνώριζε και δεν τα απεκάλυψε. Και η ιστορία, η το γράψε ένα πίσω. Εγώ περισσότερα από 70 χρόνια παρίσταμαι εδώ στις εορταστικές εκδηλώσεις. Και όλοι οι επιστήμονες, λόγοι, διανοούμενοι, ομιλητές, 180 τώρα χρόνια και έρχονται τώρα στα 180 μας πούνε ότι είμαστε ψεύτες. Δεν το δεχόμεθα, κύριε. Δεν είμαι θα ούτε ψεύτης, ούτε μύθος, ούτε θρύλος. Είμαι θα απόγονη των καλαβιτινών μαρτύρων και ηρών. Εδώ έγινε η επανάσταση, από εδώ ξεκίνησε. Από την Αγία Λαύρα. Τέλος πάντων, σημασία για αυτό που είπα ο ηγούμενος, πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι και να αφήσουμε αυτά. Ναι, να είμαστε ενωμένοι, δεν λέμε. Και να συνεχίσουμε! Και να μην τα παραβλέπουμε. Να συνεχίσουμε, δηλαδή, να γίνουν το παράδειγμα για όλες τις ορεινές περιοχές. Θα δημοσιεύσω και την επιστολή μου προς τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, ο Άγιος Καλαβρίτων και η Αγίας κύριος Αμβρόσιος υπερθεματίζει. Ολόκληρη επιστολή θα τη δημοσιεύσουμε και αυτή, γιατί πρέπει κάτι να κάνουμε. Με το τίποτα δεν επιτυχάει κανένας απολύτως τίποτα. Σας παρακαλούσα λοιπόν όλοι εσείς που είσαστε εδώ σήμερα στη μονή μας και ακούσατε αυτό το διάλογο που προηγουμένως διελέχθη, να τα μεταφέρετε αυτά και σε άλλους και στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας, διότι η παράδοση αυτή πρέπει να συνεχιστεί από στόμα σε στόμα. Τα γραπτά μνημεία βεβαίως βοηθούν, είναι αποδεικτικά στοιχεία, αλλά νομίζω όμως ότι και η παράδοση είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας μεταδόσεως της αλήθειας στις επόμενες γενιές. Επομένως, ο καθένας από εσάς ας γίνει ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής μέσα στο ίδιο το σπίτι. Ασφαλώς. Ο καθένας από εμάς μέσα στο σπίτι. Και έτσι νομίζω ότι θα διατηρηθεί η ιστορία μας. Πώς διατηρήθηκε μέσα στην τουρκοκρατία? Υπήρχε εκπαίδευση, μπορεί να υπήρχε, αλλά ήταν υποτυπώδης και στους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας. Πώς όμως διασώθηκε η ιστορία του ελληνικού γένους μέσα σε αυτά τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς? Από στόμα σε στόμα. Αν λοιπόν εμείς δεν διαδώσουμε αυτή την αλήθεια, θα χαθεί. Επομένως, ο καθένας από εσάς ας τη μεταδώσει με όποιον τρόπο μπορεί. Έχω καθηγητή μου το 1942, που ζει 104 ετών και ο οποίος ήρθε εδώ να διαβάσει, να πλουτίσει τις γνώσεις του από τη βιβλιοθήκη της Μονής. Και το 1931 βρήκε στο βιβλίο Επισεντών και έγραφε «Ευλαβής προσυνητής προς την Ιερά Μονή της Αγίας Λάβρας, από όπου ξεκίνησε ο αγώνα της ελευθερίας μας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ζει και το ομολογεί και δεν το πιστεύουν. Θα το γράψω, λέει, συμβολογραφικός στη Διαθήκη μου. Μα κοινώνησε στο κάτω εκκλησάκι που μάζεψε όλους τους οπλίτες. Λοιπόν, ψέματα είναι όλα αυτά. Αφού ζει και μου το λέει, να μην το πιστεύω, το είχε καθηγητή το σχολείο. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο πρόεδρος μας. Δεν γνωρίζει ο πρόεδρος. Δεν τα γνωρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν γνωρίζει. Δεν τα ήξερε. Δεν τα ήξερε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το παρολογούμε. Τα ξέρω πότε ήξερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί σιωπά. Η σιωπή είναι στην ενοχή. Ό,τι του λένε, λέει. Έτσι το είπανε. Το παρασύρανε κι αυτόν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν γνώριζε ότι το φως της κανδύλας της ακίνητης του στρατιώτη έχει πάει από την Αγία Λαύρα το 1932, στις 25 Μαρτίου ανήκαν. Δεν το ήξερε ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε η περιφέρεια. Και με τον κύριο Δαρμητσιώτη ανακαλύψαμε προετών μέσα από την Παγκαλαβριτινή Ένωση, που είναι τώρα ο πρόεδρος της Παγκαλαβριτινής, τότε ήμουν εγώ.
από πηγές του ΓΕΣ ότι είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Και μας έφεραν τα στοιχεία άνθρωποι μέσα από το ΓΕΣ. Άνθρωποι της περιφέρειας και συγκεκριμένα ο διευθυντής της δημοτικής στην περιφέρεια και ο Σκάτσιλας, που είναι και επίτηδη μέρος πρωταγωνιστής. Ας σας συγχωρήσουμε και τον παππού γιατί συγκεκριμένο πλάσμα εκεί πέρα. Μικρόγκα που ανάγκη στον άνθρωπο στρατό. Μεταφέρεται η γέννα η γέννα το 1932. Τα εγκαίνια. Γέννα στο στρατό. Διευθύν Αυτό τράβηξε. Δεν είναι. Αυτό πρέπει να βγει σε σελίδα και να υπογραφεί από όλους όσους είμαστε σήμερα εδώ. Συμφωνείτε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων βαθύσας και της Δεν είναι και το όνομα του Σου, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
Ότι σου έστεινε βάση μου και δυναμή και δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελείωμένων τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πασού φυλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυση με τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχει σαν πάνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υ, ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός σε τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον. Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τιμώνει άγνη και άθαντος παρθένους, αιώνας φόρος κι είσαι σας, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο ίσο το μεθάσο που άκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελεγόμεθα υπερ μακαρίας μνήμης και αναπαύσεως του της ψυχής του κειμένου του Λόγου Θεού Γερμανού Επισκόπου Παλαιών Πατρών Γερμανού Παλαιών Πατρών και πάντων πρωταγωνιστών της Ελληνικής Παναστάσεως και υπέρ του συμπολιθήνη αυτής πάντων ημέλη με εκούσιον και ακούσιον. Κύριε, σε αιωνία η μνήμη. Όπως ο Κύριος ο Θεός ημών τάξη τα ψυχά σε αυτόν ενθέτει και να πάβονται. Με λέει του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφησε τον εαυτόν αμαρτιών. Παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεοημών ετις όμεθα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριος ελεηθόμες. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Ο των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας στη ζωή του κόσμου σου δωρισάμενο. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των προαναπαυσαμένων και μνημονευθέντων δούλου σου. Η ποιχή του μακαριστού δούλου σου παλαιών πατρών Γερμανού επισκόπου και πάντων των αγωνιστών της Επαναστάσεως του 1821 και πεσόντων. Κοιτάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύχησος εν θα πέδρα πάσα οδη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραθόν πραθέν λόγο έργο η διανία, ως αγαθός σε φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ζήστε επί της γης σε ουχαματίσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις Κύριε. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπαυση του προαναπαυσαμένου δούλου σου, αρχιερέως παλαιών πατρών Γερμανού, εθνεγέρτου της Επαναστάσεως του 21 και πάντων των αγωνιστών και πεσόντων εν της ιερής του εθνικού να γώσει για την απελευθέρωση της πατρίδος μας, Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε την δόξα να αναπέμπομαι, σε τον Άγιο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το οποίο πνεύματι. Νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα Θεός να πεις με δόξα. Νέα και νεκρό και ζώα και τελικού συνέχτη όσο πάνω δε βασιλέξη και αναστάσεις και νεκρός. Χριστός ερεθνός του σημερινής παιδίας και κάθε άλλο και πάνω μόνο της παιδίας. Τον Αγιο Δόξα και Παναγούρα Παπασόλου, τον Ιωδόξα και Παναγούρα τον Ιω δόξων προπατέρων Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου, και τραμέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου. Και τα ψυχά των εξών αγαστάνων δούλων σου, Γερμανού, Επισκόπου, Παλαιών Πατέρων, και πάντων των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, εν εις ποινέ δικαίων τάξε. Αμήν. Εν κόλπες Αβραάμ να πάψε, και μετά δικαίωση να ορθήσε. Θυμάς δε λέει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Όλοι μαζί. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θάνατου πατήσας,
της εντυπωμένης ζωής χαρισάμενος, ας είναι η αιωνία του Ιησού. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο τιμόνι. Μια άλλα μυστική φωτογραφία να βγάλουμε εδώ πέρα ξανά. Και να... Ένα γρήγορα, γρήγορα. Πιο κοντά είναι. Ελάτε πιο κοντά. Εντάξει. Στην άκρη, στην ξέρεις, Εκεί που λες που ανεβαίναμε, Αθανάση, για να πάμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Παύλο και το σπίτι του, ναι. Ακούγεται μία... Τι έγινε εκεί πέρα, μην έπεσε. Ε? Ποιος ξέρει. Τέτοια κούραση. Δεν είναι 200. Είναι 200 τόσο τα εδώ. Είναι τα εκεί. Στο σχολείο υπήρχε άγαλμα τέτοιο. Υπήρχε άγαλμα εδώ. Α, και αυτό άγαλμα είναι, αλλά... Άγαλμα, αλλά είναι... Μοντέρνο, μοντέρνο. Κιμπάνα είναι, μου λέει. Έτσι... Δεκατά, δεκατά. Κάμερα είναι αυτή. Πίστε, είστε φωτογραφία, κάμερα. Έλα, πάμε να δούμε. Τι λέει. Το Κωστόπουλος αριστεί. Σταυρό! Σταυρό! Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Έλα εδώ, πράγμα. Πήγαινε, πήγαινε. Εντάξει. Έξι σώθηκα. Δεν είναι
Όχι, μετά τη φωτογραφία, αφού έκανε κλικ.